Σήμερα, καθίστε τώρα. Σήμερα, λείπει ο Αντώνης μας. Και ήθελα να πάρω την ευκαιρία να πω μία λέξη γι' αυτό. Λείπει ο Αντώνης μας γιατί οικογενειακώς έχουν γρήπη. Και ήθελα να πω ότι επειδή ξανά ήρθε όλο αυτό το κύμα και όχι μόνο από τον COVID αλλά και άλλες γρήπες, λίγο να φυλαγόμαστε περισσότερο και να φυλάμε και τους υπόλοιπους. Έτσι. Όταν έχουμε, χρειάζεται λίγο να προστατέψουμε τους ανθρώπους. Έλεγε ο δεσπότης μας από την αρχή της γρήπης, αν κάποιος λέει πεθάνει γιατί εγώ δεν πρόσεξα, τον φορτώνουμε στην πλάτη μου. Και αν κάποιος λέει κολλήσει γιατί εγώ του είπα ότι δεν υπάρχουν αρρώστιες ή δεν χρειάζεται να κάνει το εμβόλιο, τον φορτώνουμε στην πλάτη μου τον θάνατο. Αν κάποιον όμως εγώ του πω να κάνει τα εμβόλια και δεν έπρεπε να τα κάνει για δικούς τους λόγους, οι γιατροί ξέρουν τις αρρώστιες που έχει ο καθένας, αυτός αν πεθάνει πάλι τον φορτώνουμε στην πλάτη. Άρα, εμείς που δεν είμαστε γιατροί, κλειστό το στόμα. Φτάνει όσο το παίξαν κάποιοι γιατροί και ειδικοί και επιστήμονες, ενώ έχουν άλλη δουλειά πάνω στη γη. Ο παπάς πάντως δεν έχει τη δουλειά ούτε του γιατρού, ούτε του δικηγόρου, ούτε του χωροφύλακα, ούτε του εισαγγελέα, ούτε του πανεπιστήμονα που τα ξέρει όλα. Δόξα τω Θεώ, το μυαλό μου ακόμα είναι κάπως στη θέση. Αυτό το μυαλό που έχω δηλαδή, όχι πολύ. Όχι, εγώ δεν έχω πολύ. Και καφιέμαι που δεν έχω πολύ. Έτσι, εγώ είμαι μια χαρά. Λίγο έχω. Αυτό το λίγο είναι στη θέση του. Οι μέρες των φώτων, την παραμονή θα κάνω εδώ τον μέγα αγιασμό και μετά θα αγιάσουμε τα σπίτια και ανήμερα θα λειτουργήσουμε πέρα και η άλλη Κυριακή όπως έρχονται θα την κάνουμε πέρα. Δεν θέλω να μπερδευόμαστε, ας πάμε έτσι όπως το πάμε. Βέβαια την άλλη Κυριακή έχει ένα μικρό λάθος το ωράριο, δεν είναι 5.30 το πρωί, είναι 9.30, είναι κανονικά 7 με 10. Τώρα, αυτές τις μέρες λίγο να μ' αφήσετε σε ησυχία από εξομολόγηση. Κάντε καμιά αμαρτία και μετά ελάτε να τις... Εγώ σας δίνω την άδεια. Όχι την άδεια, μας τη δίνει και ο Χριστός. Όποιος θέλει να αμαρτήσει, αμαρτάνει. Τι ήθελα τώρα πάνω σε αυτό να σας πω. Επειδή είπαμε ότι θα λέμε κάποια πράγματα για να μάθουμε τα όσα κάνει λειτουργικά η Εκκλησία μας. Λέει το Ευαγγέλιο, μας δίνει μια αφορμή το Ευαγγέλιο. Ο Ιωάννης λέει, τελειώνοντας το Ευαγγέλιο, είναι η Κυριακή πριν τα φώτα. Έχει άλλο Ευαγγέλιο για να μας προετοιμάσει για την γιορτή των φώτων. Ο Ιωάννης λέει, βαφτίζει με νερό, ενίδατη, σκέτο νερό. Και είναι, λέει, βάπτισμα μετανοίας. Θα έρθει όμως η ώρα που το βάπτισμα θα είναι πνεύματι Αγίο. Το δικό μας το βάπτισμα που τύχαμε ο καθένας και δεν ήτανε, δεν έχει σημασία αν είμαστε μικροί ή μεγάλοι, να ξεκαθαρίσουμε αυτό το μικρή και το μεγάλη. Σε πολλές χώρες όπου οι άνθρωποι δεν είναι επικρατούσα θρησκεία ή ορθοδοξία, εκεί συνήθως τους βαφτίζουν μεγάλους, δηλαδή να επιλέξει και μετά να βαφτιστεί. Να γίνει ενήλικας. Εμείς γιατί το κάναμε, το φέραμε σιγά 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 και το πήγαμε στα μωρά. Γιατί είμαστε οικογένειες
Ορθόδοξες. Τα παιδιά πιο παλιά ιδιαίτερα, αλλά βλέπετε και στις μέρες μας, δεν ξεφεύγουμε από αυτό. Μπορεί να λιγόστεψε, αλλά δεν ξεφύγαμε. Φεύγουν από τη ζωή για κάποιους έκτακτους λόγους. Είδατε ένα παιδάκι που είναι άρρωστο εκεί, μου φαίνεται, στην Κατερίνη και είναι 3,5 χρονών και έφυγε. Από τι, από ένα στρεπτόκοκο. Κόλλησε κάτι και έφυγε, δεν μπόρεσε να το κρατήσω. Και επειδή και άλλες περιπτώσεις μπορεί να συμβούν, σιγά σιγά η Εκκλησία μας από την αγάπη της την πολύ μας άφησε να βαφτίζουμε τα παιδιά από μωρά. Παλιά στο σπίτι μου, στο δικό μου το σπιτικό, στο δικό μου σόι, της μάνας μου τα αδέρφια ήταν 9 και έζησαν μόνο 2. Τα 7 έφυγαν και έλεγαν οι γιαγιάδες οι παλιές, «Αχ, μωρέ καλό μου, είχα κουραστεί ψυχικά, είχα λιώσει στο χωριό μας να κηδεύουμε συνέχεια μωρά και παιδιά». Γι' αυτό και άφησε από την άπειρη αγάπη της που έχει η Εκκλησία να βαφτίζουμε τα παιδιά μικρά, για να μπορούν να μπουν νωρίς, να κοινωνάνε, να έχουν όλη τη ζωή την πνευματική και την εκκλησιαστική. Τι σημαίνει τώρα ενίδατη το βάπτισμα του Ιωάννου και εν πνεύματι Αγίω το θικό μας. Η Εκκλησία μας έφτιαξε 7 μυστήρια. Τα λέει μυστήρια όχι γιατί έχουν κάτι μυστικό, όχι γιατί κάτι ξέρουμε οι παπάδες παραπάνω γι' αυτά και δεν σας το λέμε. Όχι γιατί είναι σαν τα αρχαία μυστήρια που είχαν μέσα τους και αμαρτία και όλα. Γιατί, τελούνται εν Αγίω Πνεύματι. Από πού πηγάζουν όμως τα μυστήρια της Εκκλησίας? Από ποια στιγμή και μετά τα μυστήρια έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Όταν Πεντηκοστή έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, 10 μέρες πριν έχουμε την Ανάληψη. Τι λέει ο Χριστός λίγο πριν φύγει για τον ουρανό? Πού την έχουμε, κάπου εδώ μέσα την έχουμε την Ανάληψη. Τι λέει ο Χριστός? Συμφέρει, λέει, εγώ να φύγω. Γιατί αν φύγω εγώ, θα σας στείλει ο Πατέρας το Άγιο Πνεύμα και θα μείνει για πάντα μαζί σας. Και λέει η Εκκλησία μας, το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Και μάλιστα το λέει, όλον συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Από εκεί και πέρα φεύγει ο Χριστός στην Ανάληψη και την Πεντηκοστή, εκεί που ήταν μαζεμένοι όλοι οι μαθητές και ήταν μαζεμένοι γιατί φοβούντανε, για φανταστείτε, δια τον φόβο των Ιουδαίων, ακούστηκε μία πολύ βιαία πνοή, σαν δυνατός άνεμος, και είδαν, λέει, να κατεβαίνει φωτιά από τον ουρανό και να χωρίζεται σε φλόγες, κομμάτια δηλαδή, πώς είναι η φλόγα που βγαίνει από ένα κουτσουράκι στο τζάκι μας, στη σόμπα μας, ή όπως είναι η φλόγα που βγαίνει από τη λαμπάδα, και έκατσε πάνω στον κάθε έναν από τους μαθητές. Και εκεί πήραν, λέει, θάρρος οι μαθητές και βγήκε ο Πέτρος και μίλησε. Το υπερθαυμαστό ποιο ήταν όμως, που κατευθείαν έδειξε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και τη δύναμη και την ενέργεια και τη χάρη και την ευλογία.
ότι ενώ μιλούσε, λέει, σε μία γλώσσα, πώς μιλάω εγώ τώρα, σε μία γλώσσα, άκουγαν από κάτω έκαστος τη ίδια διαλέκτο. Άκουγαν ο καθένας τη δικά του διάλεκτο. Και αναφέρει εκεί ποιοι ήταν. Πάρθοι και Μίδοι και Ελαμίτες, οι κατοικούντες Συρία, Πόντο και την Ασία, Κρήτες και Άραβες. Άκουγαν ο καθένας την ίδια διάλεκτο. Και μάλιστα ο Χριστός τους είχε πει ότι όταν θα έρθει, λέει, το Άγιο Πνεύμα, θα οδηγήσει ημάς, θα σας οδηγήσει πνευματικά εις πάσαν την αλήθεια. Θα σας αποκαλύψει όλη την αλήθεια. Σε ποιους όμως την αποκαλύπτει την αλήθεια? Σε αυτούς που είναι καθαροί μες στην καρδιά τους. Και πώς καθαρίζει κάποιος τον εαυτό του? Πρωτίστως με τα μυστήρια. Τα οποία όμως μυστήρια αρχίζουν να γίνονται ενεργά από την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά τα μυστήρια όμως δεν πηγάζουν από εκεί. Πηγάζουν από το Σταυρό του Χριστού. Το αίμα του Χριστού προσφέρθηκε ως το αιώνιο μυστήριο της Εκκλησίας. Η παντοτινή θυσία του Χριστού. Και από εκείνη λοιπόν τη στιγμή της Πεντηκοστής αρχίζει να υπάρχει η Εκκλησία. Γι' αυτό και τι γιορτάζουμε την ημέρα της Πεντηκοστής? Λέμε τα γενέθλια, η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Το μυστήριο λοιπόν, το πρώτο στο οποίο μπαίνει ο καθένας μας είναι το βάπτισμα, για να γίνει μέλος της Εκκλησίας. Το βάπτισμα, αλλά όχι πλέον το βάπτισμα επειδή μπαίνουμε μέσα στο νερό, επειδή στο νερό προσευχηθήκαμε να κατεβεί το Άγιο Πνεύμα. Χτες είχαμε βάπτισμα. Βαφτίσαμε το παιδάκι του διακόνου μας, του Νικολάκη, στη Μητρόπολη, και ήταν και ο Δεσπότης και έγινε έτσι ωραία η βάφτιση. Δεν έχει σημασία. 100 δεσποτάδες και ένας παπάς την ίδια βάφτιση κάνει. Όχι. Πού είναι ο Δεσπότης να με ακούσει τώρα και να αρχίσει να φωνάζει? Όχι. 1000 δεσποτάδες και όλοι οι πατριάρχες και ένας παπάς την ίδια βάφτιση κάνει. Τον ίδιο Θεό κατεβάζει, το ίδιο Άγιο Πνεύμα κατεβάζει, που είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, και λέει εκείνη την ώρα ο παπάς ή ο Δεσπότης. Χτες το είπε μια φορά ο Δεσπότης και από μια φορά εμείς οι δυο οι παπάδες που ήμασταν δίπλα. Αυτόσουν φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρε σοκενήν να σε δω, δια της επιφυτίσεως του Αγίου σου Πνεύματος και ευλογώντας, αλλά φορώντας και πετραχύλι και αγίασον το είδωρ τούτο. Αυτόσουν φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρε σοκενήν δια της επιφυτίσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Με το Άγιο Πνεύμα φτιάχνουμε τα μυστήρια. Όχι, δεν τα κάνει ο παπάς. Ο παπάς, τι ωραία το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δανείζει, λέει, το χέρι του, φορώντας το πετραχύλι, το οποίο το πήρε όμως πώς? Σε ένα άλλο μυστήριο της Εκκλησίας που λέγεται το μυστήριο της ιεροσύνης. Για να μπορεί να κατεβάζει το Άγιο Πνεύμα, να ευλογεί και να αγιάζει, θέλει πετραχύλι που ένας δεσπότης, εδώ δεν το παίρνουμε,
του δεσπότη το προνόμιο. Όχι, δεν το παίρνουμε. Αν το πάρουμε το προνόμιο, πρέπει να μου πάρει το πετραχύλι. Προσέξτε, γι' αυτό κάποιοι που φωνάζουν γύρω-γύρω, μη πάτε στην εκκλησία, μη πάτε στην εκκλησία. Όπα, 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 φτάνει λέει να προσευχόμαστε. Όχι, 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 δεν φτάνει. Για να σωθεί ο άνθρωπος θέλει και τα μυστήρια. Και για να τελεστούν τα μυστήρια, εμείς δεν είμαστε Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες τα κατήργησαν τα μυστήρια. Βέβαια, οι Καθολικοί είπαν τ' άλλο το χαζό όμως. Ότι ο Πάπας είναι πάνω και από τα μυστήρια. Όχι, όχι φίλε. Το Άγιο Πνεύμα είναι πάνω από τα μυστήρια. Γιατί είναι τα μυστήρια. Σε μας ο παπάς που πήρε ιεροσύνη μπορεί, λέει, να κατεβάζει το Άγιο Πνεύμα και τον ουρανό ολόκληρο στη γη. Να ανοίγει, λέει, τις πύλες του ουρανού. Πολλοί το έχουν δει. Έχουν μέσα το δισκοπότηρο που λειτουργούσε ο Παπατήχων ο Ρώσος, ο οποίος λέει, το λέει στη ζωή που έγραψε του Παπατήχωνα που ήταν ο πνευματικός του Γέρο Παΐσιου, το λέει ο Γέρο Παΐσιος για τον γέροντά του. Και εμένα μου το έλεγε και ένας ψάλτης του που ήταν από τον τρίλοφο συνεργάτης μου. Τον έβλεπα, λέει, μία-δύο πιθαμές να μην πατάει στο χώμα. Και όταν είχε, λέει, να κοινωνήσει κάποιον, ήταν μία-δύο πιθαμές από το χώμα, με το Άγιο Ποτήρι όμως στα χέρια, το Χριστό στα χέρια. Όταν, λέει, δεν είχε, ακουμπούσε το κεφάλι του πάνω και φώναζε από εκεί με το φόβο Θεού πίστεως. Δεν είναι απλά τα μυστήρια. Τα μυστήρια της Εκκλησίας κάνουν τούμπα όλη τη φυσική πορεία των πραγμάτων. Παίρνουν ψωμί και κρασί και το κάνουν σώμα και αίμα Χριστού. Παίρνουν το νερό στην κολυμβήθρα και μας το γεμίζουν χάρη και ευλογία και παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και έλεγε ένας παπάς, τι ωραία που μου το είπε και το κάνω. Όταν, λέει, βαφτίζεις, να βάζεις, ή όταν θα κάνεις, λέει, τον αγιασμό των φώτων, που είναι ίδια ακολουθία σαν τη βάπτιση, να βάζεις το χέρι σου βαθιά και να τα ανακατώνεις με την αγαθοσύνη του, ήταν απλός παπάς, αλλά είπε ολόκληρη την αλήθεια. Να τα ανακατώνεις, να μην μείνει σε κανένα σημείο ο διάβολος, λέει, εκεί μέσα, να φύγει, να τον κάψει το Άγιο Πνεύμα. Συντριβή, λέει παρακάτω το μυστήριο του βαπτίσματος, συντριβήτωσαν υπό την σημείωση του Τιμίου Σταυρού σου, πάσε εναντί εδυνάμεις. Ποιες είναι αυτές, όλα τα διαβολάκια? Συντρίβονται, λέει, και έχονται εδώ. Και τι κάνει ο παπάς? Σταυρώνει το νερό. Και μετά κάνουμε το βάπτισμα, βάζουμε το μωρό και το ξεπλένει το Άγιο Πνεύμα, όχι το νερό. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος ξεπλένει τις αμαρτίες όλες του μωρού ή του μεγάλου. Βαφτίζουμε και μεγάλους, και εδώ βαφτίζουμε και μεγάλους. Έχω βαφτίσει Εχοβάδες. Έχω βαφτίσει Τούρκους. Έχω βαφτίσει Μουσουλμάνους. Και δεν μου λέτε να τελειώσουμε λίγο το βάπτισμα. Και με το βάπτισμα εμείς οι Ορθόδοξοι τώρα κάνουμε και το δεύτερο μυστήριο του χρίσματος, που κάνουμε με Άγιο Μύρο. Και τι κάνουμε με το Άγιο Μύρο? Σταυρώνουμε και σφραγίζουμε. Τι σφραγίζουμε? Τι σφραγίζουμε? Τη βεβαιότητα της Εκκλησίας ότι κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και βάπτισε και καθάρισε και ενέγραψε στην Εκκλησία μας το νέο μέλος. Πώς θα δίναμε ένα χαρτί, πώς βεβαιώνουμε ένα χαρτί ότι είναι γνήσιο? Το τυπώνουμε, βάζουμε μια σφραγίδα, βάζουμε και μια υπογραφάρα από κάτω και λέμε αυτό είναι γνήσιο. Η γνησιότητα εδώ είναι
το Άγιο Μύρο, που είναι το δεύτερο μυστήριο του της Εκκλησίας, το χρίσμα. Σφραγής δωρεάς, Πνεύματος Αγίου, και φωνάζει ο παπάς, αμήν. Και εγώ χθες τα φώναζα και μου λέει ο Δεσπότης, πολύ τα φώναζες, μωρέ. Τα φώναζα για να τα βεβαιώσουμε, Δεσπότη μου. Α, δίκιο έχεις, μου λέει. Και πάμε τώρα στο τρίτο μυστήριο και τελειώνουμε. Πιο φιλάνθρωπο αυτό, περισσότερη αγάπη της Εκκλησίας και του Χριστού έχει αυτό το μυστήριο. Ποιο είναι αυτό το μυστήριο? Μπαίνουμε λοιπόν στην Εκκλησία, καθαριζόμαστε, αστράφτουμε μέσα έξω με το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος. Και μετά, τσουκουτσούκου, 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 ξαναμαρτάνουμε. Και ήρθε ο Χριστός που ήξερε ότι ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά θα αμαρτήσουμε. Και μας έβαλε ένα τρίτο μυστήριο, της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Και εκεί πάλι θέλει παπά, που πήρε χάρη από το μυστήριο της ιεροσύνης, από το Δεσπότη του, ναι Δεσπότη μου, ναι, από σένα την πήρα τη χάρη και σε σένα τη χρωστάω και σε σένα την αναφέρω. Και παρένθεση, και ο Δεσπότης που αναφέρει, στη σύνοδό του. Το Δεσπότη για να πάρει χάρη, η Εκκλησία μας έβαλε ένα κλειδί αλήθειας και σφραγίδας. Δεν μπορεί να τον χειροτονήσει ένας Δεσπότης, να χειροτονήσει έναν Δεσπότη. Τουλάχιστον τέσσερις Δεσποτάδες. Γι' αυτό τους βλέπετε στις χειροτονίες των Δεσποτάδων που είναι πολύ μαζί. Όχι, δεν είναι για πλάκα πολύ μαζί. Είναι γιατί το θέλει η Εκκλησία μας έτσι. Και αν πάμε προς τα πίσω τους Δεσποτάδες μας, φτάνουμε στους Αποστόλους και στην Πεντηκοστή. Εάν πάμε προς τα πίσω, εδώ η Μητρόπολη μας είχε δύο Μητροπόλεις, Αρδαμερίου και Ιερισσού. Μετά για κάποιους λόγους ενώθηκαν, γιατί το Αρδαμέρι μίκρινε σαν χωριό κτλ. Το Αρδαμέρι φέρεται να έχει επίσκοπο Αρδαμερίου και να υπογράφει την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Τι νομίζετε ρε, η Εκκλησία είναι στο μυαλό ότι θέλει ο καθένας, που σας πουλάνε διαβολικές σκέψεις κάποιοι σπουδαίοι χριστιανοί, ότι οι παπάδες τα τελείωσαν όλα, άστο τους παπάδες. Εγώ ξέρω την αλήθεια, λέει ο άλλος. Τι λες ρε φίλε, και από πού την πήρες εσύ την αλήθεια? Η Εκκλησία μας την πήρε αλυσίδα. Πώς είναι η αλυσιδούλα, παλυσίδα πίσω-πίσω. Και φτάνει στην Πεντηκοστή. Και το τρίτο λοιπόν μυστήριο είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως. Τι υπέροχο μυστήριο. Να μπορεί ο καθένας μας να ξανασβήνει ό,τι λάθος και αν έκανε. Ό,τι λάθος, λαθάκι, λαθάρα, ένα, δυο, πέντε, δέκα, είκοσι, εκατό. Ο ληστής ο πρώτος που τα άσβησε. Μαρία η Μαγδαληνή, η Σαμαρίτιδα, η Αγία Φωτεινή, η πρώτη αυτή όλη, ο Παύλος όταν ζήτησε συγχώρεση, που ήταν διώκτης και σκότωνε χριστιανούς και έγινε ο καλύτερος Απόστολος του Χριστού. Η Θεία λοιπόν εξομολόγηση. Πω, 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 πω. Και τελειώνω. Παπά μου, ρωτούσα τον γέρο Παΐσιο, γέροντα, όταν έρχονται και σου λένε βαριές αμαρτίες, τι τους λες, τι κάνεις? Και τι μου απάντησε ο γέροντας, ο ασκητής, ο αυστηρός, αλλά ο οποίος ήξερε σε ποιον Θεό πιστεύει και τι είναι ο Θεός του. Παιδάκι μου, τίποτα δεν τους λες. Τι λες ρε γέροντα, τι τίποτα? Μπήκαν, βγήκαν, εγώ τι κάνω εκεί, το μουγκό ή τον κουφό? Μου λέει εκείνη την ώρα, οφείλεις να κατεβάσεις το Θεό στη γη,
να αγκαλιάσει το πλάσμα του. Τώρα, γέροντα, με έχει καταμπερδέψει, το λέγα. Τον είχα θάρρος και του τα έλεγα ομά. Δηλαδή, γέροντα, γίνεται αυτό? Όχι, παιδί μου, πώς να κατεβάσει το Θεό? Τότε του λέω, με μπερδεύεις τελείως. Τότε, λέει, θα αγκαλιάσεις εσύ το πλάσμα του Θεού, αλλά για τον ίδιο το Θεό, που μόνον αγκαλιάζει. Για θυμίσου, μου λέει, την παραβολή του ασώτου, τι έκανε όταν γύρισε ο άσωτος, τι έκανε ο πατέρας. Και ποιος, μου λέει, είναι ο πατέρας εκείνος? Ο Θεός πατέρας. Είναι ο Θεός πατέρας που έτρεξε και αγκάλιασε το πλάσμα του και κατεφύλισε αυτό. Και μετά το πλύνανε, το καθαρίσαν, το μυστήριο της εξομολογήσεως, τον ντύσανε την καλύτερη στολή, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και μετά και μετά και μετά και μετά και μετά και μετά θύσαντες των μόσχων των συτευτών, η Θεία Κοινωνία, αυτός είναι ο μόσχος, όχι, δεν είναι μοσχάρι, είναι ο Χριστός, είναι η Θεία Κοινωνία, και φαγόντες εφρανθώμε. Να χαρούμε όλοι. Γιατί δεν χαιρόμαστε όταν κοινωνάμε? Γιατί τούτο εδώ το ρημάδι συνέχεια μας βασανίζει. Τι βασανίζεστε, μωρέ, γιατί βασανίζεστε? Μαράκι μου, γιατί βασανίζεστε? Μεγάλες κουβέντες ανοίγω, ε. Μια φορά την είπα την ιστορία και άλλη φορά. Συλειτουργούσα με ένα μαυράκο δεσπότη. Νεαρός ήταν, κάτω από την Αφρική. Και ήμουν στο ιερό, στην άλλη εκκλησία, λίγο πριν έρθω εδώ. Κάτι έγινε στο ιερό και έσπασε κάτι. Και γυρίζω εγώ αυστηρά. Είμαι και αυστηρός. Πού είναι η Άννα? Ανούλα, είμαι. Όταν με πιάσει, το ξέρεις εσύ. Και γυρίζω, με πιάνει από το χέρι και μου λέει, έλειωσα, που μου το είπε έτσι, Χριστάκη, εδώ είναι ο Χριστός, άστα αυτά. Χριστάκη, εδώ είναι ο Χριστός, άστα αυτά. Πω, ρε, λέω, ήρθε ο μαυράκος να μου τα μάθει όλα. Γιατί ήρθε ο μαυράκος? Γιατί αυτός που τα άμαθε τώρα, δεν τα άμαθε στραβά, τα άμαθε σωστά και τα ζει σωστά. Αυτά. Να το πω, σας αγαπώ πολύ, πάρα πολύ. Να βρούμε τον πραγματικό Χριστό. Να βρούμε τον πραγματικό Χριστό. Τις περισσότερες φορές έρχεται ο διάβολος στα μυαλά μας και μας ζωγραφίζει άλλον Χριστό που εκείνος μοιάζει με διάβολος. Γιατί ο ίδιος μας το λέει. Και θέλει μετά εκείνος ο Χριστός να φωνάζουμε, να βρίζουμε τον ένα τον άλλο. Εγώ, λέει, τους βρίζω όλους. Γιατί, λέω, τους βρίζεις? Γιατί είναι άθεοι. Τους βρίζει όλους γιατί είναι άθεοι. Τις μέρες αυτές κανονικά δεν κάνουμε μνημόσυνα. Επειδή όμως υπάρχει κάτι που καμιά φορά ξεπερνάει τους κανόνες, και αυτό είναι η Εκκλησία μας, να μπορεί να ξεπερνάει και κάποια πράγματα. Υπάρχει ένα παιδάκι το οποίο σκοτώθηκε 28 χρονών και εμείς έχουμε την ύψιστη ευλογία, τη μάνα του, να την έχουμε οικογενειακή μας φίλη, και επειδή το παιδάκι το λέγανε Βασίλη, είπε η μάνα αυτή που είναι εδώ, η Ανούλα μας, να μας κεράσει μετά όλους δίπλα εδώ στο υπέροχο πλατάνι μας. Λέω διευχών και κάνω το τρισάκι, για να μην το ξεπεράσουμε και τους κανόνες. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών.
Σώθηκες όσον ημάς.